Στο και εγώ. Έλα, Βαγγέλη. Μέχρι να έρθει ο Βαγγέλης να ρωτήσω, μήπως η αποτύπωση της δραστηριότητας που υπάρχει ενώ της συγγραφικής αδικεί κατά κάποιο τρόπο τις ανοιχτές επεμβάσεις για λόγους ιστορικούς? Έχουν γραφεί τόσα πολλά και για τόσα πολλά χρόνια για την ανοιχτή χειρουργική και ότι εγώ νομίζω ότι αντιπροσωπεύει το ότι δεν γίνονται πια πολλές ανοιχτές επεμβάσεις και δεν υπάρχει λόγος να κάνει κανείς κάποια εργασία πάνω στο θέμα. Ωραία. Αυτά οι λίγες περιπτώσεις είναι για ένα έκτοπο νεφρό, είναι για κάποια εξειδικευμένη περίπτωση που είναι μάλλον case report και όχι προοπτική μελέτη. Ωραία. Λοιπόν, ερωτήσεις. Κύριος Φλωράτσος έχει ζητήσει το λόγο πρώτος. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Λιβιζάτε, σχετικά με την εργασία που κάναμε με τον κύριο Σκολαρίκο, που παρουσιάζεται τις εργασίες που υπάρχουν στο Medline τα τελευταία χρόνια. Δεδομένου ότι παραδεχτήκαμε προηγουμένως ότι ο εξοπλισμός και η δυνατότητα για τις παρεμβάσεις τις διαδερμικές υπάρχει σε συγκεκριμένα κέντρα που κατεξοχήν είναι τα κέντρα που προχωράνε σε δημοσιεύσεις. Αυτό το ποσοστό που φαίνεται σαν εργασίες αντανακλά το ποσοστό των πραγματοποιήσιμων επεμβάσεων στο γενικό πληθυσμό? Δηλαδή, με ενδιαφέρει να ξέρω, αυτό που φαίνεται ότι οι δημοσιεύσεις τώρα στη διαδερμική δείχνουν να είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δημοσιεύσεις της ανοιχτής. Έχει καμία σχέση με τον συγκριτικό αριθμό των πραγματοποιήσιμων επεμβάσεων στον κόσμο? Ή είναι τα κέντρα of excellence παρουσιάζουν τις εργασίες, αλλά στον κόσμο γίνεται κάτι διαφορετικό? Καταρχάς, Διαμαντή, αν δεις αυτή τη διαφάνεια, θα δεις ότι οι διαδερμικές έδειξα μόνο για τις ανοιχτές που έχει μειωθεί, αλλά εάν δεις για τις διαδερμικές, τα τελευταία 20 χρόνια οι δημοσιεύσεις έχουν μία μικρή αύξηση, αλλά ήταν πολλές και από τότε, και πριν από 10-15 χρόνια. Δεν υπήρχε δηλαδή μία τεράστια διαφορά στο μπαρ με τις διαδερμικές, αλλά αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σου, νομίζω ότι την απήντησα στο τέλος, ότι πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και στην Ελλάδα, είναι σίγουρο ότι αυτό γίνεται σε άλλες χώρες, αλλά είμαι πεπισμένος 100% ότι και στην πατρίδα μας κάθε χρόνο υπάρχουν καινούργιες κλινικές που εφαρμόζουν πλέον αυτή την τεχνολογία. Και νομίζω ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων εδώ πέρα θα συμφωνήσει ότι εάν έχει έναν άρρωστο ή αν εμείς οι ίδιοι έχουμε να αντιμετωπίσουμε για τον εαυτό μας ένα τέτοιο πρόβλημα, ότι θα προτιμήσουμε να πάμε σε κάποιον συνάδελφο που κάνει καλά αυτή την επέμβαση και να μας κάνει μια διαδερμική επέμβαση παρά να μας κάνει μια απλά γεωσφυγική τομή. Κ. Γιανακόπουλος έχει ζητήσει. Για να πω την αλήθεια, προηγουμένως συγκρατήθηκα για να μην μιλήσω, τώρα δεν άντεξα. Θέλω να συγχαρώ και τους δύο καταρχήν. Ο κ. Ιωαννίδης είναι εξαιρετικός ουρολόγος, ευχαριστώ σε όλους και απολαυστικός ομιλητής, αλλά θα ψηφίσω πρώτα τον κ. Αλιβιζάτο. Με τη διαφάνεια του κυρίου Ιωαννίδη συμφωνώ μόνο με την κυρία με το φόρεμα. Διαφωνώ με όλες τις υπόλοιπες. Νομίζω ότι τα ποσοστά που μας έδωσε για την διαδερμική όσον αφορά τα ελεύθερων λίθου είναι χαμηλότερα αυτά που περιγράφει η βιβλιογραφία. Ενώ θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Το ένα είναι το θέμα της εκπαίδευσης. Όταν πριν από χρόνια πήγε στο εξωτερικό ο κύριος Ιωαννίδης για να κάνει νευρορολογία, είμαι σίγουρος ότι οι παλιότεροι συνάδελφοι του έλεγαν πού πας και τι θα φέρεις πίσω. Ακριβώς το ίδιο ισχύει τώρα και για τις διαδερμικές. Το ότι δεν έχουμε εξοπλισμό και υποδομή δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνουμε στο παρελθόν. Άλλωστε, όπως είπαν και ο κ. Αλιβιζάτο που σας ανέφερε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κέντρα που κάνουν διαδερμική. Έχουν έρθει συνάδελφοι με εκπαίδευση στη διαδερμική και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι και μια επέμβαση που πρέπει να την ξέρουν όλοι. Είναι μια επέμβαση για fellows και όχι για ειδικευόμενους. Εκεί όμως που θα διαφωνήσω κάθετα είναι όσον αφορά τις επιπλοκές που ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης. Και εδώ θα σας μιλήσω προσωπικά, γιατί καλή βιβλιογραφία, αλλά θα ας πούμε και δύο λόγια από την προσωπική εμπειρία. Εκπροσωπώ μια κλινική που έχει την πιο αντικειμενική σας γνώμη για τη λιθίαση στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως. Και διέχουμε τα πάντα. Όλες τις πηγές λιθοθρεψίας και όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες. Έχουμε ξεπεράσει σε αριθμό τις 150 διαδερμικές. Και σας λέω ότι δεν υπήρξε φορά, ούτε μία φορά, που να χρειαστεί να ανοίξουμε άρρωστο για αιμορραγία, που να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε πνευμοθώρακα, που να χρειαστεί να μετακίσουμε σε ποσοστό πάνω από 10% ή να αντιμετωπίσουμε μια μείζωνα μεταγχειρητική επιπλοκή εν γέννη. Έχουμε κάνει μόνο δύο εμβολιασμούς σε περιφρουρικούς κλάδους αιμορραγούντων αγκείων μετά από διαδερμικές, το ποσοστό δηλαδή είναι κάτω από 2%. Και αυτό γίνεται με τη βοήθεια του επεμβατικού ακτινολόγου. Δεν χρειάζεται να ανοίξετε τον άρρωστο. Η διαδερμική, αν έχει ένα πλεονέκτημα, δεν χρειάζεται να ανοίξει τον άρρωστο. Είναι τόσο απλό. Διαθέτω. Τι είπατε? Το
Ναι, με αυτό λέω, μισό λεπτό, και μιλάμε τώρα με βάση την τρέχουσα, το state of the art, το τι γίνεται, όπως είπε ο κ. Ιωαννής στην Έδεσσα, και συγγνώμη που λέω την Έδεσσα, την ανέφερε, αυτό τον αναφέρω κι εγώ, είναι μια άλλη ιστορία. Και τέλος, και τελειώνω με αυτό γιατί αρκετό χρόνο καταχράστηκα, θα σταθώ λίγο στην προοπτική τυχιοποιημένη μελέτη που και οι δύο ανέφεραν, αυτή από τον Άρκο Χλάνη και συνάδελφοι. Είναι από την Αίγυπτο αυτή η μελέτη, είναι προοπτική και τυχιοποιημένη και δεν μπορεί νομίζω να γίνει σήμερα σε καμία χώρα του κόσμου. Πήραν ασθενείς με κοράλια και τους έβαλαν να κάνουν είτε ανοιχτό είτε διαδερμικό. Κάντε το στην Αμερική, αν μπορείτε αυτό. Το ποσοστό ελεύθερων λίθου απέχει ελάχιστα. Αυτό που κανείς δεν ανέφερε είναι την τρομερή διαφορά στις επιπλοκές. Στις άμεσες μεταχειρητικές επιπλοκές και στις μείζονες μεταχειρητικές επιπλοκές. Όπου το ποσοστό των επιπλοκών για την ανοιχτή επέμβαση είναι κατά πολύ υψηλότερο. Και τι εννοούμε μείζονες μεταχειρητικές? Συψεμία, βαριές αιμορραγίες, νεφρεκτομές, στενώματα της βοηθητικής μοίρας. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που δώσατε. Όχι εκπαιδευτικό. Ναι, ναι. Επαφορμή ό,τι ερώτηση είναι να γίνει για τη Λιθία, να γίνει τώρα. Ναι, ο Μάριος. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο. Ναι. Έχω δει αιμορραγίες κατά τη διάρκεια της, έξω βέβαια, κατά τη διάρκεια της διαδερμικής, η οποία μπορεί να εξεπεραστεί σε οποιαδήποτε φάση, ακόμα και νεφρική φλέβα, στο μεγαλύτερο κέντρο της Ιταλίας, και νεφρική φλέβα να τρώσει, να την χτυπήσεις, ξεπερνιέται με μία απλή νεφροστομία. Ευχαριστώ. Κύριος Ασπιώτης, σας θέλω να ρωτήσω τον κύριο του Λουπίδη κάτι. Είδα τη διαφάνεια με τις τέσσερις νεφροστομίες. Θέλω να σας ρωτήσω, έγιναν και οι τέσσερις σε μία συνεδρία? Και πόσο χρόνο σας πήρε? Μπορεί να τις κάνετε σε δύο χρόνους, σε τρεις χρόνους. Πόσο χρόνο σας πήρε να κάνετε τέσσερις διαδρομικές νεφροστομίες και λιθολαβαξίες? Ο συνολικός χρόνος της επέμβασης. Ναι. Ελάχιστα ενδιαφέρει, πάρετε το εκδοξί. Πείτε μου συνολικά. Δεν μπορώ να σας πω συνολικά. Μπορώ να σας πω, υπολογίστε περίπου ένα χρόνο, μια ώρα περισσότερο. Όταν κάνω μια διαδρομική λιθολαβαξία και μου παίρνει περίπου τη μία μισή ώρα, για τέσσερις θα μου πάρει μία μισή. Εξαρτάται, αλλά για να μην, επειδή πραγματικά δεν είμαι τόσο επιθετικός, με αναγκάζεται τώρα, όσο τόσο επιθετικός όσο ο συνάδελφός μου και πολύ δικαιολογημένα ήταν, εμείς το πόσο γρήγορα και ο κύριος Γιαννακόπουλος ειδικότερα, το αποδείξαμε παραδείγματος επανειλημμένως, έμπρακτα και μάλιστα τις προάλλες το Δεκέμβριο, δεν πειράζει, το λέω με την έννοια, το Δεκέμβριο στην Πάτρα που ήμασταν προσκαλεσμένοι του συναδέλφου καθηγητή του κύριου Περιμένει και του κυρίου Λιάτσικου, όπου να το περιγράψω, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Είχαμε μια απλή διαδερμική λιθοδρυψία. Εντάξει, το ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, debate χωρίς πάθος δεν γίνεται. Δεν ήθελα να κάνω. Από μία περισσότερο ώρα μας παίρνει για να κάνουμε τις τέσσερις διαδερμικές. Απλά ήθελα να πω ότι κάνοντας τέσσερις νεφροστομίες σε μία συνεδρία, το νεφρό, να μην πω τη λέξη, το έρχεται λίγο. Από τους εκπαιδευόμενους, λοιπόν. Από τους εκπαιδευόμενους, ερώτηση ή θέση άλλη, από τους, ο κύριος Ασπιώτης θέλει να συνεχίσει. Να πω άλλη μία. Πάλι στον κύριο Τουλουπίδη. Θα ανοίξετε βεντέτα εσείς. Κύριε Τουλουπίδη, κύριε καθηγητά, δείξατε μία διαφάνεια με τις επιπλοκές της εξωσωματικής νεφροδρυψίας και δεν είδα ή μπορεί να μου διέφυγε το ποσοστό των υποκάψιων αιματωμάτων. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο. Πόσο? 13%. Είναι μεγάλο. Αναφερόταν. Αναφέρεται όμως και βιβλιογραφικός. 13% υποκάψιο αιμάτωμα. Ναι. Και πόσες φορές χρειάστηκε να επέμβετε? Εμείς προσωπικά δεν χρειάστηκε καμιά μέχρι στιγμής. Πώς αντιμετωπίστηκε? Συντηρητικά. Συντηρητικά. Από τους εκπαιδευόμενους. Συγγνώμη, από τους θέλω να συμπληρώσω. Συγγνώμη λίγο. Ναι, λίγο κάτι να συμπληρώσω. Σωστό. Σε ό,τι αφορά τις διαδερμικές, σημασία δεν έχει το πόση ώρα θα γίνει, σημασία έχει αν θα γίνει καλά και το τέλος θα είναι το επιθυμητό τέλος. Τώρα για τα αιματώματα. Σαφώς το ποσοστό είναι αυτό που λέει ο κύριος Τυλουπίδης. Προσωπικά έτυχε όμως σε δύο ασθενείς να κάνουμε νεφρεκτομή από αιμάτωμα το οποίο είχε γίνει μετά από εξωσωματική λιθοθρεψία. Ένα τεράστιο αιμάτωμα το οποίο είχε καταστρέψει όλον τον νεφρό. Δύο περιστατικά τα χειρουργήσαμε στην κλινική εμείς.
Αν επιτρέπετε να συνεχίσω. Λοιπόν, ας μην κάνουμε διαλογική. Από κάποιο σημείο και μετά λύνεται έξω αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ πρώτης, δεύτερης ή τρίτης συνεδρίας. Διότι τα αιματώματα τα οποία δημιουργούνται, τα μικρά αιματώματα απορροφώνται. Δεν προηγείται, δεν προηγείται. Αν υπερηχογραφικά. Δεν προηγείται ο Ανδρέας. Μετά την επόμενη συνεδρία αποφεύγει ακριβώς αυτά τα μεγάλα υποκάψιμα αιματώματα. Από τους εκπαιδευόμενους, ερώτηση. Λοιπόν, ο κύριος Μητρόπουλος, κατά σειρά. Κύριε Λιβιζάτη, ξεκινήσαμε μαζί ειδικότητα. Ήμασταν τελευταίοι των Μοϊγανών που χειρούργησαν λιτήρια νεφρού. Έτσι το θυμόσαστε αυτό το πράγμα. Και θεωρώ τους εαυτούς μας τυχερούς το ότι χειρουργήσαμε λιτήρια νεφρού, γιατί κάπου ξεστραβωθήκαμε με αυτή την ιστορία. Είσαστε πολύ πολύ καλύτερος από μένα στις ελάχιστες επεμβατικές ιστορίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Λιτήρια τουλάχιστον σε αυτές. Είσαστε πολύ καλύτερος από μένα, σε όλα είσαστε καλύτερος. Ευχαριστώ πολύ. Και η ερώτηση την οποία ήθελα να σας κάνω αυτή τη δεδομένη στιγμή. Εσείς που έχετε την εμπειρία όμως, που έχετε χειρουργήσει νεφρό, θεωρείτε πρώτον ότι είσαστε καλύτερος χειρουργός νεφρού και για την ογκολογία γενικότερα, ένα το κρατούμενο με εκείνη την εμπειρία. Και δεύτερον, θεωρείτε ότι είστε ικανός, γιατί είστε ικανός να αντιμετωπίσετε με ανοιχτή χειρουργική τις επιπλοκές σας και η τελική επίπτωση στην εκπαίδευση, άρα και στην ικανότητα διαχρονικά στο μέλλον, ποια θα είναι από την ευρεία εφαρμογή αυτών των επεμβάσεων και μήπως θα χρειαστούμε κάποιους άλλους ανθρώπους και θα τρέχουμε στους γενικούς χειρουργούς για να σώσουμε την κατάσταση κάποια στιγμή. Εδώ για να μην ανοίξουμε τώρα μεγάλο θέμα, εντάξει, επιτρέψτε μου να ερμηνεύσω λίγο. Δεν έθεσε τέτοιο ζήτημα ο Γεράσιμος, δεν έθεσε τέτοιο ζήτημα, έτσι, και η απάντησή του είναι αναμενόμενη. Η απάντησή μου είναι πολύ απλή, γιατί το ίδιο ερώτημα τίθεται και στο δίλημα για την λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή, ότι πώς θα μάθει ένας νέος ουρολόγος τη λαπαροσκοπική όταν δεν ξέρει την ανοιχτή. Έκανα και εγώ αυτή την ερώτηση, Διονύση, και απάντησή είναι ότι η νέα γενιά των ουρολόγων δεν μαθαίνει ανοιχτή ριζική προστατεκτομή, πάει κατευθείαν στη λαπαροσκοπική. Το ίδιο ισχύει και για την διαδερμική. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αποκτούν μεγάλη εμπειρία οι νέοι γιατροί που αρχίζουν και κάνουν αυτή την επέμβαση. Και αν με ρωτήσεις για να σου απαντήσω πόσες φορές το σεισμό. Εγώ προσωπικά δεν κάνω διαδερμικές, το δηλώνω για να μην δημιουργώ ψευδεστήσεις. Αλλά από το 1993 που είμαι στο Σεισμανόβλη, αν με ρωτήσεις πόσες φορές χρειάστηκε να ανοιχθεί άρρωστος που έχει κάνει διαδερμική, η απάντησή μου είναι μία φορά θυμάμαι. Άρα νομίζω ότι το ερώτημά σου είναι πολύ θεωρητικό και δεν είναι πρακτικό. Η επέμβαση σε αυτή τη στιγμή έχει αυτή τη συγκεκριμένη ένδειξη και αυτός είναι ο δρόμος και είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει debate εδώ νομίζω. Ο κύριος Δελιβελιώτης. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω το Γεράσιμο και να θυμηθώ, όπως είπα προηγουμένως στον Φραγκίσκο εδώ φίλο μου, ότι όταν κάναμε ειδικότητα, το ποσοστό των ανοιχτών επεμβάσεων λιθιάσεως νεφρού άγγιζε το 80% των χειρουργικών επεμβάσεων. Τώρα φτάνει μόνο το 2% για πολύ το ποσοστό. Διαδερμικοί κάνουν τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ στην κλινική μας με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά μπορώ να πω και εντός εισαγωγικών, ήμασταν τυχεροί εμείς που δεχτήκαμε και την ανοιχτή αλλά και την διαδερμική τεχνική. Ευχαριστώ. Από το αγροατήριο έχουμε ερώτηση. Στο βάθος έχει νέα, κύριο. Ναι. Ναι, στον κύριο. Ναι, ρωτάτε. Ρωτάτε, εσείς που έχετε το μικρόφωνο. Θέλω να μια ερώτηση. Παρακαλώ. Για παράδειγμα, σε ένα λίθο πιέλου 3 εκατοστών, επειδή αναφερθήκατε και σε βιβλιογραφία η οποία όλο και περισσότερο στα ενδορολογικά περιοδικά βλέπουμε την λαπαροσκοπική, σε ένα λίθο 3 εκατοστών στην πιέλο, τι θα προτιμούσαμε, διαδερμική ή λαπαροσκοπική αφαίρεση? Και αυτό γίνεται γιατί ίσως τα περισσότερα κέντρα πλέον στην Ελλάδα ασχολούνται με την διαδερμική και δεν έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ στα λαπαροσκοπικά. Είναι θέμα δηλαδή εκπαίδευσης ή των κέντρων τι εφαρμόζουν? Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων στην Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει γίνει ακόμα για πέτρες στην πίελο. Νομίζω ότι υπήρχε ένας συνάδελφος που είναι στην Καλαμάτα τώρα που είχε κάνει τη διατριβή του για τη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση μεγάλων λίθων του ουρητήρα, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι η λαπαροσκοπική η μέθοδος εκλογής, είναι η διαδερμική.
Άλλη μια ερώτηση υπάρχει. Μπράβο. Απλώς θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Γεράσιμο Αλευζάτο ότι το 83 στη Γερμανία, όταν ξεκίνησαν οι διαδερμικές νεφρολιδοναπαξίες, τότε υπήρχαν προβλήματα, γιατί ήταν στην εκμάθηση ακόμα, και τότε υπήρχαν και επιπλοκές και τότε έπρεπε να ξέρει ο καθηγητής να ανοίξουμε το περιστατικό, διότι κάθε δεύτερο υπήρχαν προβλήματα. Και στην παρακέντηση και μετά στις διαστολές, γιατί υπήρχαν τα κυρία, τα σιδερένια, δεν ήταν. Αλλά σήμερα νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί κατά πολύ. Ο κύριος Σκολαρίκος. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να μείνουμε στην προσωπική εμπειρία του καθενός. Είναι σίγουρο ότι είτε εξωσωματική κάνεις, είτε διαδερμική κάνεις, είτε ουρήτηρο λιθοτριψία κάνεις, είτε ανοιχτό χειρουργείο κάνεις, αν κάνεις πολλά και μεγάλη σειρά, σίγουρα κάποια στιγμή θα έχεις επιπλοκές. Είναι σίγουρο, η βιβλιογραφία το λέει και η προσωπική εμπειρία όλων σας, ότι οι επιπλοκές αυτές τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζονται συντηρητικά και δεν χρειάζεται ανοιχτό χειρουργείο. Και απλά ήθελα να πω ότι επειδή μιλάμε για evidence-based medicine, είχα την τύχη και την τιμή να κάνω για την διαδερμική και για τη λαπαροσκοπική χειρουργική της λυθίας στα guidelines της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Η ανάγκη για ανοιχτό χειρουργείο είναι κάτω από το 1%. Το το level of evidence για τα διαδερμικά χειρουργεία, τα μη ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένων και των λαπαροσκοπικών, είναι πολύ υψηλό και τα ανοιχτά χάνουν τουλάχιστον στη βιβλιογραφία με το level of evidence. Ευχαριστώ. Πολύ γρήγορα, κύριος Γιαννάκης, κύριος Μπουτζούρης, και τελειώνουμε. Εγώ θα τελείω φιλολογικά. Θεωρούμε και ονομάζουμε τη διαδερμική λιθοτριψία. Δεν σημαίνει πάντα ότι κάνουμε μια διαδερμική προσπέλαση του νεφρού ότι θα κάνουμε λιθοτριψία οπωσδήποτε. Μπορούμε να βγάλουμε ένα λίθο, μια λαβίδα, χωρίς να το θρύψουμε. Οι ξένοι που χρησιμοποιούν τον όρο λιθοαπαλαξία. Είναι ένας καταπληκτικός ελληνικός όρος, τον οποίο τον δανειστήκαν οι ξένοι και εμείς τον αγνοούμε. Γιατί να μην καθιερώσουμε τον όρο αυτόν διαδερμική λιθοαπαλαξία, που τα περιλαμβάνει όλα. Νομίζω ότι. Ο κύριος Μουτζούρης. Μια ερώτηση θέλω να κάνω και κάτι που ακούσει και μάλλον σαν θέσφακο, μάλλον ίσως ο κύριος Γιαννακόπουλος να μας απαντήσει. Είπε ότι δεν είναι η διαδερμική για ειδικευόμενους. Και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί δεν είναι μόνο για φέλους. Διότι οι ειδικευόμενοι, όλοι οι γενικές μας που κάνουν, αυτοί βάζουν την προστομή, γιατί να μην εκπαιδευτούν δηλαδή να κάνουν διαδερμικά. Δεν το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο από ένα οικολογικό χειρουργείο που τους εκπαιδεύουμε. Ωραία, εντάξει, δεν απαντούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνεχίζουμε.